Τι ακριβώς έγινε, έχετε γνώση του περιστατικού, με ποιο τρόπο, πόση ώρα κράτησε αυτό? Έχει περίπου μία ανάμιση ώρα που υπάρχει θέμα με το Instagram. Ναι. Τώρα σιγά σιγά όπως μιλούμε, κάποιες από τις χώρες που παραπονέθηκαν ότι δεν δούλευε η υπηρεσία έχουν αναφέρει ότι άρχισαν να επανέρχονται οι σελίδες του Instagram. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ναι. Και ακόμα δεν ξέρουμε αν έχει σχέση με το πρόβλημα που είχε το Facebook την περασμένη εβδομάδα όταν τους χάκαραν Το και χακάρισμα αναγκάστηκαν. των λογαριασμών, ναι. Μάλιστα, ναι, όπου αναγκάστηκαν να αποσυνδέσουν γύρω στα 90 εκατομμύρια συνδρομητές. Μάλιστα. Υπάρχουν πληροφορίες, παρακολουθώντας, κύριε Παστέ, και τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχουν πληροφορίες ότι πρόκειται για οργανωμένη σπήρα που προσπαθεί να χακάρει δημοφιλείς εφαρμογές όπως αυτή του Instagram ή το Facebook και τα υπόλοιπα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, αλλά ιστορικά όλα αυτά τα μεγάλα κοινωνικά δίκτυα και οι υπηρεσίες που κρατάνε πληροφορίες για εκατομμύρια κόσμο είναι πάντοτε στόχοι, είτε Ναι. από οργανωμένο έγκλημα, είτε από hackers, είτε και από κρατικές υπηρεσίες που χρειάζονται πληροφορίες. Πρόσβαση σε πληροφορίες. Ναι. Μάλιστα και προσπαθούν να μπουν μέσω κοινωνικών δικτύων, όπου εκεί υπάρχει και ο περισσότερος κόσμος. Αν παραδείγματος χάρη πρόκειται για μια κρατική υπηρεσία που θέλει να αποσπάσει πληροφορίες για μια ομάδα ανθρώπων, μπορεί απλά να το κάνουν να φαίνεται ότι υπήρχε γενικότερο πρόβλημα και χακαρίστηκαν πολύ περισσότεροι λογαριασμοί για να αποπροσανατολίσει, ίσως θα μπορούσε να Ίσως θα μπορούσε υφίσταται να ένα ήταν τέτοιο σενάριο. μια περίπτωση, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανοιχνευτεί ποιος είναι πίσω από μια επίθεση, εκτός και αν είναι ανακοινωθεί από αυτούς για δικούς τους Ναι, σκοπούς. να αναλάβουν την ευθύνη. Μάλιστα. Μάλιστα. Σε Μάλιστα. αυτή την περίπτωση δεν γνωρίζουμε τι έγινε, τουλάχιστον με το Facebook και τα 50 εκατομμύρια άτομα που επηρεαστήκαν την περασμένη εβδομάδα. Ελπίζω να ήταν κάτι μεμονωμένο, διότι εάν κατέληξαν αυτές οι πληροφορίες στα λάθος σχέδια, τότε θα τρέχουμε, διότι δεν ξέρουμε τι πληροφορίες έχουν και πώς θα χρησιμοποιηθούν ενάντια. Μάλιστα. Προσεκτική λοιπόν στο τι δημοσιεύουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και δυστυχώς το έχουμε όλοι δώσει στην δημόσια σφαίρα τις προσωπικές μας πληροφορίες, γιατί αυτό επιβάλλει η μόδα και η εποχή. Αλλά ιδού και τα αποτελέσματα. Σας Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Να συμπληρώσω, Νούφρη, για τα δημόσια θέα και για τα αναστήσεις. Στις περιπτώσεις των μηνυμάτων, Ναι. που είναι ακόμα πιο προσωπικό το Τα μετάδοση περιεχόμενο. Ναι. Μάλιστα, αρκετός κόσμος δεν συνειδητοποιεί ότι ό,τι μήνυμα σταλεί στο ίντερνετ καταλήγει σε τριτούς που την άποψη είναι ότι περνά από κάποιον όπως το Facebook και στην περίπτωση που θα γίνει hack στο Facebook τα μηνύματα τους θα βρίσκονται και εκεί. Είναι όλα στον αέρα, σε ξένα χέρια. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα πρέπει να διαλέγουμε πολύ προσεκτικά με ποια υπηρεσία να ανταλλάσσουμε πληροφορίες και πρέπει να παρέχει και αυτή κάποια κρυπτογράφηση ή επιλογή διαγραφής. Μάλιστα. Να το ψάχνουμε λίγο πριν του στείλουμε ένα μήνυμα, ειδικά αν είναι ευαίσθητο του περιεχομένου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παστέ, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε.